Η Αντωνία Μπιτσαξάκη, ο Κώστας Γαροφαλάκης, ο Βασίλης Ραϊσάκης και ο Δημήτρης Χουδαλάκης, εκτός από τη χαρά της συμμετοχής στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Αμβέρσας, είχαν και την ηθική ικανοποίηση να ανέβουν στο βάθρο των νικητών. Στα Special Olympics σημασία έχει η συμμετοχή, αλλά οι συγκεκριμένοι κολυμβητές πέτυχαν και το κάτι παραπάνω. Ο Χουδαλάκης πήρε χρυσό στα 25 μέτρα ύπτιο κατηγορίας M3, ο Ραϊσάκης ασημένιο στα 25 μέτρα ύπτιο M1, η Μπιτσαξάκη χάλκινο στα 25 μέτρα ύπτιο S1, ενώ ο Γαροφαλάκης μαζί με την Μπιτσαξάκη, τον Ραϊσάκη και τον Σπίνουλα κατέκτησαν χάλκινο μετάλλιο στη σκηταλοδρομία 4x25 μέτρα κατηγορίας C3. Για αυτές τις επιτυχίες τους βραβεύτηκαν σε ειδική εκδήλωση από το Δήμο Χανίων την Τρίτο μεσημέρι. Κώστα, πώς πέρασε το Βέλγιο? Πόσα μετάλλια πήρες? Δύο. Και είχε πάρα πολύ κόσμο? Ναι. Και πού τα αφιερώνεις το μετάλλιο αυτό? Πίτι. Πού, στη μαμά, στην αδερφή, στην οικογένεια, πού? Μαμά. Τα μετάλλια σου, όλη αυτή την προσπάθεια, πού την αφιερώνεις? Στη μάνα μου. Στην οικογένεια? Στην οικογένεια, ναι. Στη γονείς μου. Τους αγαπάς πολύ? Τις αγαπάω, ναι. Και στους προπονητές αφιερώσεις τίποτα? Άμα θέλει, θα αφιερώσω. Τι σου άρεσε περισσότερο στο Βέλγιο? Καλά. Τα μετάλλια σου που τα αφιερώνεις? Στη μαμά. Και πέρασε πολύ καλά στο Βέλγιο? Πολύ ωραία. Και πού αφιερώνεις αυτά τα μετάλλια σου? Στη μητέρα μου. Είναι πρωταθλητές στους αγώνες, αλλά είναι και πρωταθλητές στην ίδια τη ζωή. Συγχαίρομαι γι' αυτό το γεγονός τα ίδια τα παιδιά για την προσπάθεια που καταβάλουν. Συγχαίρομαι τους γονείς και συγχαίρομαι και τους προπονητές τους. Αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια και αξίζουν τη στήριξή μας και την αγάπη μας. Στην αποστολή κολύμβησης που πήγε στην Αμβέρσα του Βελγίου, υπεύθυνος προπονητής ήταν ο Χανιώτης Κώστας Νικολαντονάκης, με συνεργάτηδες την προπονήτρια του ΝΟΧ Μπλιάνα Γεωργίεβα και τη Δάφνη Δελγιάννη από την Αλεξανδρούπολη. Εγώ θέλω για να φτάσει αυτό το τμήμα από το 1992 που το έχει ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων, έχουν περάσει πάρα πολλοί ανθρώποι, και επώνυμοι και ανώνυμοι. Δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω όλους έναν-έναν. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για να φτάσει αυτό το σημείο, αυτά τα παιδιά να είναι εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους γονείς μας, εμπιστεύονται τα παιδιά, τους δασκάλους από τα ειδικά σχολεία που προσπαθούν για το καλύτερο τα παιδιά, ώστε τα παιδιά να είναι κοινωνικοποιημένα. Και θα θέλαμε τη βοήθεια, επειδή το τμήμα αυτό λειτουργεί από το 2011 και μετά με έξοδο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων και δεν κοστίζει πάρα πολύ, κοστίζει περίπου 4.000 το χρόνο και μας βοηθά και πάρα πολύ και η ΑΝΕΚ Λάνης, δίνοντας δωρεάν εισιτήρια στα παιδιά μας ώστε να συμμετέχουν στους αγώνες στην Αθήνα. Και θα θέλαμε όποιος έχει, αν υπάρχει κάποιος μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, δεν είμαστε ούτε ποδόσφαιρο ούτε μπάσκετ. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία, είμαι πολύ ευχαριστημένη και πολύ ευτυχισμένη που είχα αυτή τη ευκαιρία να συμμετέχω. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό για μένα. Βέβαια ήθελε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, 24 ώρες την ημέρα, όμως αυτά τα παιδιά δίνουν πάρα πολύ αγάπη. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και από τη δουλειά την οποία γίνεται στο Ναυτικό Όμιλο, αλλά και από τις επιτυχίες των παιδιών μας. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι με τη συστηματική δουλειά και την εμπειρία των προπονητών τους, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά και με τη μεγάλη βοήθεια των οικογενειών τους, θα καταφέρουμε να ταξιδέψουμε και το καλοκαίρι στο Λος Άντζελες. Επί τη ευκαιρία, τέθηκε στους υπευθύνους το ερώτημα τι μέλη γενέστε με το κολυμβητήριο Χανίων και τα εμπόδια που έρχονται ως ήθιστε καθώς μπαίνουμε στο χειμώνα. Εδώ και 15 ήδη ημέρες ο Ναυτικός Όμιλος βάζει πετρέλαιο στις πισίνες. Περιμένουμε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, περιμένουμε μία απάντησή τους για το αν θα υπάρξει έκτακτη επιχορήγηση. Ο Ναυτικός Όμιλος όσο μπορεί θα βάζει πετρέλαιο στο να ζεσταίνονται οι πισίνες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό επαόριστο γιατί δεν υπάρχουν οι δυνατότητες. Εσείς σχεδιάζετε κάτι πιο συγκεκριμένο? Εμείς εξετάζουμε τους τρόπους που μπορούμε να βοηθήσουμε το κολυμβητήριο. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν δεσμεύσεις αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε λυμένα τα χέρια για να κάνουμε ό,τι θα θέλαμε. Υπάρχουν δεσμεύσεις, ενώ
από τους ελέγχους τους οποίους κάνει το κράτος και υπάρχουν κανόνες με τους οποίους πρέπει να κινηθούμε. Όμως υποσχόμαστε ότι θα βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε μόνο εμείς σε αυτή την προσπάθεια. Δεν έχουμε και τις οικονομικές δυνατότητες αυτή τη στιγμή σαν Δήμος. Το κολυμβητήριο αναζητά άμεσες λύσεις και συγκεκριμένες αποφάσεις και το θέμα είναι αν αυτές είναι δυνατόν να ληφθούν.